ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο Ιόνιο Πέλαγος και πάμε στην Κεφαλονιά. Το πλοίο το πήραμε από τη Λευκάδα, την οποία θα δείτε σε άλλο επεισόδιο. Αφήσαμε πίσω μας τη Λευκάδα, εκεί είναι και το νοτιότερο σημείο της, στο Ακροτήρι με τα λευκά βράχια, και σε λίγο φτάνουμε Κεφαλονιά. Μπαίνουμε στο λιμάνι του Φυσκάρδου και μας υποδέχονται στην είσοδο ο ενετικός φάρος και ο πιο καινούριος φάρος που λειτουργεί κανονικά. Και κάπου στη μέση έχει τα ερείπια μιας παλιάς βασιλικής. Φτάσαμε λοιπόν στο Φυσκάρδο, φτάσαμε στη Κεφαλονιά, αυτό το πανέμορφο νησί του Ιωνίου Πελάγους. Εδώ φτάσαμε το καραβάκι, είπαμε αφού είμαστε εδώ στο Φυσκάρδο και είναι ένας από τους πιο όμορφους παραδοσιακούς οικισμούς σε όλη την Κεφαλονιά, ας κάνουμε τώρα τη βόλτα μας στο Φυσκάρδο. Εδώ έχει αυτό το ήσυχο λιμανάκι, έχει πολλά ταβερνάκια και έχει και πολύ όμορφα κτίρια κλασικής επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στο Φυσκάρδο είναι το Ρωμαϊκό Νεκροταφείο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά. Τα περισσότερα από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια είναι από τα μέσα του 19ου αιώνα, κάπου 1850. Το όνομά σας? Τσελέτη Στάθης. Ο κύριος Τσελέτης, τι κάνετε? Καλά, καλώς ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω εδώ πέρα, όλα αυτά τα παλιά σπίτια έχουν και τη δικιά τους ιστορία? Δηλαδή αυτό βλέπουμε εκεί πέρα είναι του Νίκου Καβαδία. Αυτό είναι του ποιητή, του Νίκου Καβαδία. Ναι, όλα τα σπίτια έχουν ιστορία, έχουν τη δική τους ιστορία. Αυτά τι εποχή χτίστηκαν περίπου? Γύρω στα 1860 με 80 περίπου. Σύμφωνα με την ιστορία λένε ότι είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, είχε καταστραφεί και ξαναχτίστηκαν εκείνη την εποχή εκ νέου όλα αυτά τα σπίτια. Είναι περίπου ίδιες χρονολογίες. Και είναι όλα, τώρα αν θέλει κάποιος να φτιάξει, να χτίσει, είναι παραδοσιακός οικισμός εδώ. Είναι παραδοσιακός οικισμός και αρχαιολογικός χώρος. Ελέγχεται δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να κάνετε ωραίες εκπομπές. Γεια σας. Αυτή η σκάλα είναι του 1911 και είναι ουσιαστικά είσοδο στο Φυσκάρδο. Παρκάρης και κατεβαίνει στο κέντρο. Εδώ είναι ο φάρος. Υπάρχει μονοπάτι, μπορείς να πας. Αυτή εκεί κάτω είναι η Άσος. Θα πάμε να τη δούμε άλλη μέρα και εσείς εκείνο το κομμάτι θα το δείτε στο δεύτερο επεισόδιο μας στην Κεφαλονιά. Είμαστε στη δυτική ακτή του νησιού, οδηγούμε προς τα νότια και αυτός είναι ο κόλπος του Μύρτου. Πίσω από αυτή τη μικρή Χερσόνησο είναι η παραλία του Μύρτου, η πιο διάσημη παραλία της Κεφαλονιάς. Εννοείται θα πάμε να τη δούμε από κοντά, αλλά όχι τώρα. Τώρα πάμε στο ξενοδοχείο, πάμε να τακτοποιηθούμε και θα έχουμε αρκετές μέρες να εξερευνήσουμε όλο το νησί. Φτάσαμε στο μέρος θα μείνουμε. Γεια σας κυρία Αγγελική. Καλώς ήρθες στο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή η πέτρα από πότε είναι? Αυτή η πέτρα μπορεί να είναι και 100 χρόνων. Η Αθηνά μάζεψε αυτές τις πέτρες που ήταν εδώ τα ερείπια και τις χρησιμοποίησε για να φτιάξει αυτή την τυχοποιία. Εδώ πέρα είχαν γίνει καταστροφές από σεισμό. Ολική καταστροφή. Εδώ πέρα ήταν το παλιό σπίτι, δηλαδή κομμάτι του παλιού σπιτιού. Και άμα ανέβουμε πάνω φαίνονται πιο καλά. Θα τα εξερευνήσουμε μετά όλα. Mm-hmm. Εδώ το χωριό Αγκώνας έχει περίπου 100 μόνιμους κατοίκους και είναι έτσι χτισμένος αμφιθεατρικά και βλέπει κάτω το πέλαγος. Εδώ θα μείνουμε, σε ένα αυτόνομο σπίτι, σε μια τέλεια βίλα με καταπληκτική θέα, στο χωριό Αγκώνας. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Το σπίτι αυτό στο οποίο μας φιλοξενούν είναι από τα πιο άνετα μέρη που έχουμε μείνει ποτέ. Είναι ευρύχωρο μοντέρνο και έχει εξαιρετική αισθητική. Εκτός από αυτό εδώ υπάρχει κι άλλο ένα ακριβώς από πάνω. Επειδή ίσως κάποιοι από εσάς ενδιαφέρονται, θα βάλουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό εδώ το σπίτι στο site μας. Το σπίτι είναι πολύ καινούριο, πολύ μοντέρνο, αλλά έχει και κάποιες πινελιές με παλιά έπιπλα.
παλιό γραφείο και παλιά βαλίτσα που γίνεται ντουλάπα. Γενικά όλο το σπίτι είναι προσβάσιμο, είναι φτιαγμένο για να μπορεί να έρθει να μείνει και κάποιος με κινητικές δυσκολίες. Κοιτάξτε, όλοι οι διακόπτες είναι χαμηλά. Το ίδιο και οι πόρτες, τα χερούλια και οι κλειδαριές. Δεν ξέρω πόσο θα βόλευε αν η κόρη μας ήταν κάπου 6 χρονών και μπορούσε να ανοίξει όλες τις πόρτες και να φύγει. Το σπίτι έχει ασανσέρ. Γεια. Από εδώ ανεβαίνουν οι σκάλες και εδώ είναι η κουζίνα με την τραπεζαρία. Και να δούμε το έξω, το πάνω έξω. Και εδώ από κάτω είναι η παραλία της Αγίας Κυριακής. Ωραία παραλία, έχουμε πολύ κοντά τέλεια θάλασσα και έχουμε και πισίνα για βουτιές. Αράξαμε, φάγαμε, ξεκουραστήκαμε λίγο και ήρθαμε να δούμε την καλύτερη παραλία του νησιού. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μύρτος. Μεγάλη παραλία και σε πλάτος και σε μήκος. Έχει άμμο πιο πίσω και εδώ που σκάει το κύμα έχει βότσαλο. Γύρω-γύρω άσπρα βράχια, από εκεί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σπηλιά και εκεί υπάρχουν οργανωμένα πράγματα, ένα beach bar, κάδι, τουαλέτες και ναυαγοσώστης. Εντάξει, ο ναυαγοσώστης είναι κάποιες συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Πάντως αυτή η παραλία του Μύρτου έχει όλα όσα χρειάζεται για να είναι μια παραλία με γαλάζια σημαία. Και είναι άλλη μια παραλία που τον Ιούνιο του 2020 πετυχαίνουμε με ελάχιστο κόσμο. Η παραλία είναι μόλις 10 λεπτά από εκεί που μένουμε, βλέπει δυτικά και αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι από εδώ βλέπεις ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα του νησιού. Παίζει να είναι από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα που έχουμε δει, να μην πω γενικά, θα πω το τελευταίο διάστημα. Το σπίτι που μένουμε έχει και πλυντήριο. Πολύ βολικό αν μείνεις πολλές μέρες ένα μέρος. Το μυστικό για τα τέλεια τηγανιτά αυγά είναι η μέτρια φωτιά. Να μαγειρευτούν χωρίς να καούν. Καλημέρα, είπαμε! Καλημέρα! Με τέλειο καφεδάκι για να ανοίξει το ματάκι και να πάμε για εξερεύνηση. Πάμε βόλτα, πάμε προς Αργοστόλη. Αλλά δεν θα πάμε κατευθείαν Αργοστόλη. Θα κάνουμε μια στάση αλλού πρώτα. Φύγαμε! Ήρθαμε στα Ομαλά, είναι ένα οροπέδιο κάτω από το όρος Ένος, περίπου 15 λεπτά ανατολικά από το Αργοστόλι και εδώ η περιοχή έχει πολλά αμπέλια. Βασικά εδώ είναι και ο αγροτικός συνεταιρισμός που παράγει το τοπικό κρασί της Κεφαλονιάς, τη Ρόμπολα, λευκό ξηρό κρασί. Δίπλα στο κτίριο του συνεταιρισμού βρίσκεται και η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, ο οποίος είναι πολιούχος της Κεφαλονιάς. Υπάρχει εδώ μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Γερασίμου, ακριβώς δίπλα στην Ιερά Μονή. Η μονή του Αγίου Γερασίμου βρίσκεται στους πρόποδες του Ένου. Είναι χτισμένη πάνω σε παλιά μονή του 1200 μετά Χριστόν. Η μονή είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και έχει ονομαστεί από τους κατοίκους του χωριού των Βαλσαμάτων ως Νέα Ιερουσαλήμ. Στη μονή του Αγίου Γερασίμου υπάρχει και το ασκηταριό του, που βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη εκκλησία. Είναι επισκέψιμο και είναι από τα πράγματα που αξίζει να δεις αν έρθεις στην περιοχή. Έχει μια ενέργεια το μέρος και έχει κι άλλο άνοιγμα,
συνεχίζει. Κι άλλο δωμάτιο. Έχει υγρασία και κάπως βαριά ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να μείνεις εδώ για περισσότερα από μερικά λεπτά. Πάμε πάλι έξω στο φως. Αυτόν τον πλάτανο το φύτεψε ο Άγιος Γεράσιμος το 1570. Το όνομά σας? Πατρίς Σωτήριος. Γεια σας, Πάτερ. Καλησπέρα. Πότε γιορτάζετε το μοναστήρι? Τις 20 Οκτωβρίου και τις 16 Αυγούστου. 15 προς 16. Και έχει πολύ κόσμο εδώ, μαζεύεται πολλοί κόσμος. Τον Αύγουστο μπορεί και 20.000 κόσμος. Ο μεγάλος ναός από πότε είναι? Είναι πιο πρόσφατος, ε? Με τους σεισμούς 53 δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα και από τότε όλα ξαναχτίστηκαν. Όλα είναι ανακαινισμένα από την αρχή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Άγιο. Φεύγουμε. Ήρθαμε να δούμε το λόφο του φρουρίου του Αγίου Γεωργίου. Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου είναι ανοιχτό πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Αν θέλετε να μπείτε μέσα, μην έρθετε πολύ αργά. Το κάστρο αυτό είναι χτισμένο σε ένα ύψωμα σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από το Αργοστόλι και δεσπόζει στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς και στον κόλπο του Αργοστολίου. Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου ήταν βυζαντινό κάστρο και οι Ενετοί κάναν κάποιες προσθήκες. Ήταν η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μέχρι το 1757, όταν αυτή μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι. Βασικά, ο λόγος που χτίστηκε εδώ το κάστρο, το να είναι μακριά από τη θάλασσα για να μπορεί να προστατεύεται από θαλάσσιες επιδρομές, ήταν και ο λόγος που έφυγε η πρωτεύουσα από εδώ και πήγε στο Αργοστόλι. Τότε ήταν μακριά από τη θάλασσα και δεν εξυπηρετούσε στο εμπόριο. Όταν οι εποχές αλλάζουν, αλλάζει και η στρατηγική αξία των γεωγραφικών σημείων. Και κρυψώνες. Σώζονται κάποια κτίσματα και εκκλησίες στο εσωτερικό του κάστρου και υπάρχει και ο οικισμός από την πίσω μεριά. Και εδώ είμαστε στην κορυφή με τη σημαία. Στο σημείο που είναι η κορυφή βρίσκονται και τα ερείπια του λεγόμενου Παλαιού Φρουρίου. Το κάστρο στα επίσημα βενετικά αρχεία αναφέρεται ως Σιτά Ντι Κεφαλονιά, δηλαδή πόλη της Κεφαλονιάς. Η δημιουργία του χρονολογείται στο 12ο αιώνα μετά Χριστόν, ενώ κατά τον 16ο αιώνα έγιναν σημαντικές επεμβάσεις από τους Ενετούς. Αυτή εδώ η περιοχή, λίγο κάτω από το κάστρο, λέγεται Μπόργκο. Είναι το Μπόργκο του κάστρου που ήταν το μέρος που έμενε ο κόσμος. Ήταν ο οικισμός με τα σπίτια. Βασικά σπίτια υπήρχαν γύρω-γύρω, αλλά εδώ ήταν τα περισσότερα. Και υπάρχουν ακόμα κανονικά σπίτια που μένει κόσμος εδώ πέρα. Εδώ είναι και ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας. Ήρθαμε βόλτα Αργοστόλι, στο κέντρο. Αυτός είναι ο πύργος της Καμπάνας, σήμα κατά τεθέν στην πόλη του Αργοστολίου. Και εδώ είναι η κεντρική πλατεία, πλατεία της Καμπάνας. Και ήρθαμε στην πίσω μεριά του Αργοστολίου, στη λιμνοθάλασσα, εδώ στο λιμάνι, στο φυσικό κόλπο. Βασικά το λιμάνι είναι εκεί απέναντι. Αλλά πρακτικά όλο αυτό πίσω μου, αυτός ο κόλπος, είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι στα Επτάνησα. Αυτή είναι η γέφυρα Δεβοσέτου. Είναι αυτή η πεζογέφυρα που πηγαίνει από μια μεριά του κόλπου στην άλλη. Και κάπου εδώ, που δει ο ήλιος, αποχαιρετούμε το Αργοστόλι, αλλά όχι για πολύ, θα επιστρέψουμε το πρωί για να το εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο, να δούμε όλα του ταξιοθέατα. Καληνύχτα! Επιστρέψαμε με την αυγούλα στο πανέμορφο Αργοστόλι, που όταν το λούζει ο πρωινός ήλιος από τα ανατολικά, είναι ακόμα πιο όμορφο. Είμαστε και πάλι στην πανέμορφη πεζογέφυρα Δεβοσέτου. Το πρωί το σκηνικό είναι ακόμα πιο μαγικό. Η θάλασσα είναι σαν λίμνη. Και πάμε τώρα μια βόλτα στο κέντρο. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ στην παραλιακή που βγαίνει πιο έξω και έχει πολλά μαγαζιά πάνω. Βασικά εδώ ήταν η παλιά ψαραγορά, που και τώρα είναι ψαραγορά, αλλά μια άλλη εποχή ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
το πρωί η κεντρική πλατεία με τον πύργο της καμπάνας μπορεί να μην έχει κόσμο, αλλά έχει φως. Αν σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες, εδώ πέρα πρέπει να έρθετε τέτοια ώρα. Στην πάνω πλευρά της πλατείας, ακριβώς κάτω από τον πύργο, βρίσκεται ο κεντρικός εμπορικός πεζόδρομος της πόλης, η Ερμού του Αργοστολίου. Ωραία η βόλτα με τα πόδια, αλλά το πατίνι έχει άλλη χάρη. Θα πάμε βόλτα στο Αργοστόλι με πατίνι. Γεια παιδιά! Καλημέρα! Καλημέρα. Ο Γιώργος και ο Γιώργος! Ναι. Πάμε να δούμε τη γέφυρα Δεβοσέτου, που είναι ένα μνημείο της πόλης, και μετά θα κάνουμε μια βόλτα στο πεζόδρομο και στο φάρο των Άγιων Θεοδόρων. Είμαστε έτοιμοι, ασφάλεια πάνω απ' όλα, κράνος, γυλαίκο που φωσφορίζει για να μας βλέπουν οι οδηγοί. Ξεκινάμε. Εδώ στο κέντρο της γέφυρας είναι το μνημείο του Δεβοσέτου, ο Ντεμποσέτ που έφτιαξε τη γέφυρα. Εδώ μέχρι πρόσφατα οδηγούσαν. Περνούσαν αυτοκίνητα από εδώ πέρα. Περνούσαν αυτοκίνητα δύο κατευθύνσεις. Τώρα έχει παραδοθεί στους πεζούς. Ναι, είναι τώρα 3 χρόνια. Η γέφυρα έχει υποστεί πολλά. Έχει κυρίως από το μεγάλο σεισμό του 1953, είχε καταστραφεί. Έχει βομβαρδιστεί από τους Γερμανούς. Πότε φτιάχτηκε? Αυτή έχει φτιαχτεί γύρω στο 1817, ημέρα Τετάρτη. Και ο Ντεμποσέτ. Ο Ντεμποσέτ ήταν ένας κυβερνήτης Ελβετός, υπό τις διαταγές των Άγγλων, ο οποίος θεώρησε σωστό να φτιάξει τη γέφυρα, γιατί το να πας γύρω-γύρω τη λιμνοθάλασσα για να ανέβεις στα βόρεια του νησιού ήταν τότε πολύ δύσκολο, γιατί ήταν βάλτος εκεί. Οπότε φτιάξαν αυτή τη γέφυρα που θεωρείται, δεν είμαι στο 100% σίγουρος, ότι είναι η πιο μακριά γέφυρα λίθινη στον κόσμο, λένε. Είναι γύρω στα 700 μέτρα μήκος. Γιώργο, το Αργοστόλι δεν ήταν πάντα εδώ η πόλη, έτσι? Έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Τα επινετοκρατία στο 1600, η πρωτεύουσα ήταν το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Βαγγελή. Καλημέρα. Έγινε πρωτεύουσα σιγά σιγά επί Αγγλοκρατίας και το 1953 γκρεμίστηκε σχεδόν ολοσχερός από ένα μεγάλο σεισμό που είχαμε πάνω από 7 Ρίχτερ τότε. Ήταν τα σπίτια σε στυλ βενετσιάνικο, οπότε ήταν πολύ εύθραυστα με πέτρες και σαν ασβέστη, δεν είχαν τσιμέντο. Οπότε το Αργοστόλι γκρεμίστηκε τελείως. Δεκαετία του 80 φτιάχτηκε ένα αρκετά άσχημο, μια άσχημη πόλη, έτσι λίγο τσιμέντο τετράγωνα, και μετά ψηφίστηκε ένας νόμος ότι αν δεν βάλεις κόκκινη στέγη δεν παίρνεις ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε άρχισε να γίνεται πάλι πιο όμορφο. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και η παραλία του, έτσι, με πιο πολλά εστιατόρια, καφετέρες, ενώ παλιά ήταν λίγο πιο... Φανταστείτε, έμοιαζε με την παλιά πόλη της Κέρκυρας, για να σας βάλω έτσι λίγο στο κλίμα. Καΐκια! Γεια σας! Τι κάνεις, ρε παιδιά μου, καλημέρα! Χελώνα, καρέτα, καρέτα! Έχει χελώνες εδώ πέρα στο λιμάνι του Αργοστολίου. Έρχονται να φάνε διάφορα ψαράκια που τους πετάνε οι ψαράδες εδώ από τα ψαροκάικα. Τώρα περνάμε έξω από το λιμάνι. Από εδώ φεύγει και το καραβάκι που πηγαίνει στο Λιξούρι απέναντι. Και εδώ λίγο πιο κάτω, σε μια μακριά προβλήτα που έχει σχήμα TAF, δένουν τα κρουαζιερόπλοια. Νίκος Καβαδίας είναι ο ποιητής των ναυτικών. Και για όσους δεν ξέρουν, είναι αυτά που έχει τα ποίηματά του, τα έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος, Σταυρός του Νότου κλπ. Ήταν κεφαλονίτης προφανώς. Τώρα βγήκαμε προς τα βόρεια από την πόλη και πάμε γύρω-γύρω τη Χερσόνησο. Γιώργο, εδώ τι είναι? Λοιπόν, βρισκόμαστε στις Καταβόθρες. Το λένε έτσι γιατί είναι ένα από τα δύο σημεία όπου το θαλάσσιο νερό μπαίνει, απορροφάται από την ξηρά, ταξιδεύει γύρω στα
30 χιλιόμετρα ανατολικά και εμφανίζεται στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Πάει μέχρι τη Μελισσάνη από εδώ. Είναι ένα... Τόσο μακριά. Και πώς το καταλάβανε ότι πηγαίνει τον εκεί. Τους είχε κάνει εντύπωση που πάει το νερό. Ρίξανε κάποιες χημικές ουσίες, σαν χρώμα φανταστείτε, το οποίο εμφανίστηκε μετά από περίπου 30 μέρες στο λιμνοσπήλαιο μέσα εκεί, στην περιοχή της Σάμης. Κατάλαβα. Ωραία. Και από τώρα από εδώ θα πάμε παραλιακά και θα πάμε στο Φανάρι. Πάμε λίγο δυτικά, στο Φανάρι των Αγίων Θεοδόρων, που είναι ένα από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού. Όλοι οι Instagrammers φωτογραφίζονται εκεί. Η Ρόδα έχει τέτοια φορά. Το νερό πηγαίνει από τη θάλασσα προς το βουνό. Το φυσιολογικό θα ήταν το ανάποδο. Γιώργο, φτάσαμε στο Φάρο. Φτάσαμε επιτέλους. Φάρος Αγίων Θεοδόρων λέγεται. Εμείς το λέμε το Φανάρι απλά. Ο αυθεντικός φάρος έχει φτιαχτεί επί Αγγλοκρατίας πάλι, όπως και η γέφυρα, γύρω στο 1829. Και δυστυχώς γκρεμίστηκε το 1953 με το μεγάλο σεισμό. Και αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι έτσι μια ρέπλικα, ας πούμε. Είναι φτιαγμένος από τσιμέντο, ενώ ο αυθεντικός είχε μάρμαρο, ήταν λίγο πιο... είχε λίγο παραπάνω πολυτέλεια. Είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη που μπορείς να έρθεις στο νησί. Και εύκολο ακόμα και με τα πόδια από το Αργοστόλι. Επιστρέφουμε! Αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα, βασικά είναι ένα από τα δύο προσεισμικά σπίτια που υπάρχουν στο Αργοστόλι, που δεν έπεσαν από τον σεισμό. Βασικά είχε δύο ρόφους, έπεσε ο ένας, αλλά το από κάτω έμεινε, το ξαναφτιάξανε. Και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το πιο ιστορικό κτίριο στο Αργοστόλι. Και βγήκαμε στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, την πλατεία Βαλιάνου. Να είναι αυτός εδώ ο κύριος στο άγαλμα. Αυτός είναι ο εμπορικός πεζόδρομος που βγάζει στην Καμπάνα. Λέγεται Λιθόστρωτο. Φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στην αρχή. Από εδώ ξεκινήσαμε τη βόλτα μας. Παιδιά, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τελειώσαμε. Ναι, θα τα πούμε αύριο. Ναι, σήμερα είμαστε στο 0 υψόμετρο. Αύριο ανεβαίνουμε 1628 στην κορυφή του νησιού. Τέλεια, τα λέμε αύριο λοιπόν. Γεια. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Και σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει Happy Traveler ταξίδι και καφεδάκι. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στην Κεφαλονιά, πίνουμε μια γουλιά νερό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Είμαστε και πάλι στο Αργοστόλι από την άλλη μεριά της γέφυρας Δεβοσέτου. Θα συναντήσουμε τώρα τον Γιώργο και θα ανέβουμε μαζί στο βουνό. Καλημέρα! Καλημέρα! Γιώργος. Τρία. Και το τζιπ πώς λέγεται. Γιώργος. Πάμε πάνω στον Ένο. Πάμε να δούμε εκεί τι γίνεται. Μόλις μπήκαμε στο δρυμό, περάσαμε την είσοδο και πλέον είμαστε στην προστατευόμενη περιοχή όπου κατακλείζεται κυρίως από κεφαλινιακή ελάτη ή αλλιώς μαύρο έλατο. Είναι
Η διαφορά με το άλλο Έλλαδο είναι πολύ σκούρο και οι άκρες από τις βελόνες είναι λίγο πιο μυτερές. Η κεφαλνιακή Ελλάδα υπάρχει και σε άλλα μέρη, δεν είναι μόνο στην Κεφαλονιά, απλά έχει το όνομα της Κεφαλονιάς. Δηλαδή και στην Πάρνηθα η κεφαλνιακή Ελλάδα τη λένε. Δεν γλιτώνεται από εμάς. Παντού θα ακούτε το όνομα Κεφαλονιά. Παντού. Και ο Δρυμός ανακηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή το 1962, συγκεκριμένα ημέρα Πέμπτη. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν και θησαυροί εδώ πάνω. Έχω ψάξει, δεν έχω βρει τίποτα, ούτε ευρώ, αλλά το λένε. Απόλυτη ησυχία. Πουλάκια μόνο. Αφήσαμε το όχημα και συνεχίζουμε με τα πόδια. Έχουμε ένα 20 λεπτό για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του βουνού. Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής είναι μέσα στο δάσος της Κεφαλνιακής Ελλάδας. Υπέροχα δέντρα. Στην κορυφή του βουνού υπήρχε ένας βωμός, ένα θυσιαστήριο για τον Δία. Και αυτό εδώ το μονοπάτι υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Από αυτό εδώ το μονοπάτι ανέβαιναν οι κάτοικοι στην κορυφή για να κάνουν τις θυσίες. Βγήκαμε από το δάσος, λίγο ακόμα έχουμε για να ανέβουμε στην κορυφή. Κοιτάξτε θέα που έχει από εδώ πάνω. Και είμαι σίγουρος ότι από την κορυφή θα είναι ακόμα καλύτερη. Φτάσαμε, είμαστε στην κορυφή, στο Μέγα Σωρό, στα 1628 μέτρα, το πιο ψηλό σημείο της Κεφαλονιάς. Γιώργο, τι έχετε εδώ πέρα? Λοιπόν, είναι το βιβλίο επισκεπτών, πώς έχουν για τα ξενοδοχεία. Το 2009 αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε ένα βιβλίο στην κορυφή για όποιους προσεγγίζουν την κορυφή με τα πόδια. Ο σκοπός ήταν να υπογράφουν όσοι κάνουν όλο το βουνό, δηλαδή από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι πάνω. Εμείς κλέψαμε πολύ και περισσότεροι κλέβουν, οπότε εντάξει, δεν μετράει. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί η θέα είναι απίστευτη. Βλέπουμε από Πατραϊκό, Μεσολόγγι, Λευκάδα, Ζάκυνθο, τα πάντα. Πίσω μου είναι η περιοχή της Λιβαθούς και εκεί είναι και το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Αν πάμε λίγο αριστερά, δηλαδή λίγο δυτικά, βλέπουμε τη Ζάκυνθο και το ναυάγιο της Ζακίνθου, το γνωστό. Πίσω από την κάμερα είναι ο Πατραϊκός, βλέπουμε και το Μεσολόγγι, τη Λιμνοθάλασσα, τα νησάκια του Αστακού, βλέπουμε την Ιθάκη, βλέπουμε τη Λευκάδα, τον κόλπο της Σάμης, είναι εκεί που βγαίνουν όλα αυτά τα νερά που λέγαμε από τις καταβόθρες, που είναι πάρα πολύ κρύο. Και επίσης μπορούμε να δούμε και το βόρειο κομμάτι της Κεφαλονιάς που ξεχωρίζει. Όποιος επισκεφτεί την Κεφαλονιά, αν πάει στα βόρεια, μπορεί να δει την αυθεντική αρχιτεκτονική εκεί, γιατί τα κτίρια είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Εδώ είναι, το λέγανε Μαύρο Βουνό. Το λένε Μαύρο Βουνό, οι Βενετσιάνοι, Μοντενέγρο είχε βαφτιστεί, λόγω που ήταν το περισσότερο καλυμμένο από τη Μαύρη Ελλάδα ή Κεφαλνιακή Ελλάδα. Το τέλειο με αυτή την κορυφή είναι ότι δεν έχει κεραίες. Ευτυχώς κεραίες τις βάλανε στην άλλη κορυφή, που δεν είναι τόσο ψηλή, απλώς βλέπει καλύτερα το αργοστόλι. Εκεί από πίσω, κοντά στην άλλη κορυφή, υπάρχει μια σπηλιά στην οποία κρύβονταν οι αντάρτες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν φύγουμε, επιβάλλεται να φάμε κάτι. Φούσκος από την πίεση. Πάλι καλά που φέρα τα μπισκότα. Δεν είχα φάει πρωινό. Φεύγουμε, αποχαιρετούμε την κορυφή του όρους Ένος. Πηγαίνουμε πάλι κάτω.
Να τα και τα κατσικάκια. Κανονικά δεν θα πρέπει να είναι μέσα εδώ στον Εθνικό Δρυμό. Πάλι στο αμάξι. Φύγαμε. Κάνουμε στάση για να δούμε την παλιά αεροπορική βάση. Τα ραντάρ, όπως λένε οι ντόπιοι. Αν και είναι αναμεταδότες. Ήταν ατοϊκή βάση. Υπάρχει μια παρόμοια στη Λευκάδα. Μετέφερε το σήμα από τα δυτικά στα ανατολικά, από Ιταλία προς Ελλάδα. Αυτή η βάση, σε αντίθεση με τη Λευκάδα, είναι σε καλύτερη κατάσταση, επειδή είχε χρησιμοποιηθεί και σαν αστεροσκοπείο. Έχει στην κορυφή εκεί πέρα ένα αστεροσκοπείο και άλλα δύο πιο μικρά εδώ πιο κάτω. Αλλά γενικότερα τα κτίρια της βάσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό πότε καταλήφθηκε? Αυτό τη δεκαετία του 90, γιατί άρχισε πλέον να είναι πολύ παλιά τεχνολογία. Άρχισε να αναπτύσσεται το κινητό. Θυμάστε κάτι κινητά που παίζαμε φιδάκι? Ναι, ναι, ναι. Ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο πεντάστερο με θερμενόμενες πισίνες και γκολφ. Θα ανοίξεις μπαλιά και θα την ψάχνεις κάτω στη Σάμι. Τα μόνα φυτά που έχει εδώ ποια είναι? Ο αγλέουρας και η ασφάκα. Έχετε ακούσει που λέει έφαγε τον αγλέουρα? Ναι. Ναι, γιατί δεν το τρώνε ούτε οι κατσίκες. Οπότε έχει φάει πολύ, ξέρεις. Εννοείται ότι τα κατσίκια είναι ένα όμορφο ζώο, μας προσφέρει το γάλα για το τυρί, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια μικρή καταστροφή του περιβάλλοντος. Το βλέπουμε το παράδειγμα. Όταν υπάρχει φράχτη, τα δέντρα μεγαλώνουν, έξω από το φράχτη δεν μεγαλώνει πολύ. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, είναι 20 χρόνια εδώ. Είχε γυριστεί η ταινία Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη στην Κεφαλονιά. Στο σημείο που είμαστε εμείς τώρα, ήταν στημένη η κάμερα που έκανε κάποια πλάνα για κάποιες σκηνές, οι οποίες γυρίστηκαν στην απέναντι πλαγιά. Και όποιος έχει δει την ταινία, είναι μια σκηνή που υπάρχει ένα ιταλικό κομβόι πάνω στο βουνό και πέφτει σε γερμανική ενέδρα και εκεί πέφτουν κάποιοι πυροβολισμοί. Όποιος δει την ταινία, να ξέρετε το σημείο είναι αυτό που βλέπουμε στα αριστερά μου, δεξιά σας. Επιστρέψαμε! Λά. Ωραία βόλτα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Εδώ θα είμαστε. Γεια. Μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητό μας και συνεχίζουμε. Πάμε προς το σπίτι. Είμαστε ανάμεσα στο Αργοστόλι και τον Αγκώνα, το χωριό στο οποίο μένουμε. Και εδώ υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Φάρσα. Το ενδιαφέρον με αυτό το χωριό είναι ότι ακριβώς από πάνω, στην πλαγιά του βουνού, βρίσκεται το παλιό χωριό που καταστράφηκε από το σεισμό. Αλλά όπως περνάς με το αυτοκίνητο, βλέπεις τα εγκαταλειμμένα σπίτια. Όταν έγινε ο σεισμός, η πολιτεία έφτιαξε καινούργια σπίτια για τους κατοίκους, αλλά ήταν πιο εύκολο να τα φτιάξουν από την αρχή παρά να επιδιορθώσουν τα παλιά. Και έτσι έχουμε αρκετά συχνά αυτό το φαινόμενο στη Κεφαλονιά, χωριά τα οποία έχουν καινούργια κτίρια και ακριβώς δίπλα είναι τα εγκαταλειμμένα χωριά με κατεστραμμένα σπίτια, τα οποία είναι όπως ακριβώς τα άφησε ο Εγκέλαδος. Οργανωμένη μαμά σε βλέπω. Και βέβαια, η μικρή έχει πάντα τη βαλίτσα της με τα ρουχαλάκια της. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ή να βάλει αυτό. Από εκεί παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη μικρή. Έχει τα πάντα. Παιδικά ρούχα, αξεσουάρ, είδη βρεφικής ανάπτυξης, παιχνίδια, διάφορα gadget που διευκολύνουν τα ταξίδια με το μωρό, ακόμα και ρούχα για μαμάδες και μέλουσες μαμάδες. Ψώνια για το μωρό και τη μαμά. Εκείνο το μεσημέρι είπαμε να ξαναπάμε μια βόλτα στο Μύρτο, επειδή όταν το φως του ήλιου σκάει από ψηλά, το νερό φαίνεται καταγάλανο. Η Λέκτρα που αγαπάει ιδιαίτερα τη θάλασσα δεν έχασε ευκαιρία να κάνει μια βουτιά και να απολαύσει τα πεντακάθαρα νερά αυτής της παραλίας.
Επιστρέψαμε στο λιμανάκι της Αγίας Κυριακής και θα πάμε να εξερευνήσουμε τον κόλπο του Μύρτου. Λένε πως είναι οι πιο όμορφες σε φυσικό περιβάλλον ακτές της Κεφαλονιάς. Πάμε, με βάρκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φύγαμε! Αυτή η παραλία λέγεται Καμάρι και έχει πολλές καμάρες. Κοιτάξτε πως είναι τα βράχια. Αλλά το πιο τέλειο είναι τα νερά. Κοιτάξτε νερά. Επόμενη παραλία, η Γαλάζια Λίμνη. Έτσι λέγεται, Γαλάζια Λίμνη. Έχει κάτι σπηλιές εκεί. Αυτή είναι η Φτέρη. Για πολλούς η καλύτερη παραλία της Κεφαλονιάς. Ένα τέλειο που έχει είναι ότι δεν έχει beach bar, δεν έχει τίποτα οργανωμένο. Είναι εντελώς παρθένα παραλία. Και επίσης δεν έχει δρόμο. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις με τα πόδια, κάνε 20 λεπτό περπάτημα. Αλλά ο πιο απλός και εύκολος τρόπος είναι να έρθεις με καραβάκι. Προσοχή από εκείνη την πλευρά, γιατί μπορεί να πέσουν βράχια. Αλλά ναι, η παραλία είναι μεγάλη και από πίσω το τοπίο καταπράσινο. Βλέπετε τι λέει. Τι να πω, έχω χαζέψει εγώ εδώ με τα νερά. Μόνο για μέσα είναι εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Με αυτό το σκάφος κάνετε βόλτες κόσμο, ε! Κουρατζέρες. Πόσα άτομα? Πριβέ, 7 άτομα. 7 άτομα χωράει, έτσι μια οικογένεια ή μια παρέα, ε! Εδώ στο Μύρτο είναι αλήθεια ότι είναι το καλύτερο μέρος για τέτοιες βόλτες. Γιατί έχει ωραίες παραλίες που δεν μπορείς να πας αλλιώς. Είναι αποτοξίνωση. Είναι αποτοξίνωση το μέρος. Πάμε πάλι μέσα. Ωραία, φεύγουμε από τη Φτέρη, τέλεια παραλία, και πάμε σε μια άλλη παραλία πιο κάτω που λέγεται Αμύδι. Φανταστική παραλία και αυτή και έχει κέντρους, έχει δέντρα και μπορείς να πας να αράξεις, έχει σκιά, φοβερά μέρη με σκιά. Ωραία, λοιπόν θα πάει η Ηλέκτρα να βουτήξει σε αυτή την παραλία. Τα λέμε σε λίγο. Είμαστε δίπλα στην παραλία του Μύρτου και αυτή εδώ είναι η σπηλιά για νησικάρι. Είναι μια μεγάλη σπηλιά που μέσα έχει παραλία. Φανταστικό μέρος. Πάμε για βουτιά. Εντάξει, μπορεί το πιο διάσημο φυσικό αξιοθέατο της Κεφαλονιάς να είναι το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, αλλά και αυτή εδώ η σπηλιά με την παραλία δεν πάει πίσω. Αυτές οι θάλασσες, αυτός ο ήλιος και αυτά τα τοπία μας κάνουν να μην μπορούμε ποτέ να χορτάσουμε ταξιδιωτικά την Ελλάδα. Λείπει σε κανέναν άλλο το καλοκαίρι?
Επιστρέψαμε στην Αγία Κυριακή και εκεί πάνω στο χωριό είναι το σπίτι μας. Είμαστε καλά. Πω, υπέροχο ήταν. Τέλεια βόλτα. Τέλεια όμως. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την παρέα σας. Και όποιος θέλει να έρθει να σας βρει να το πάτε βόλτα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Γεια σας. Καλό ταξίδι, παιδιά. Ωραία, φεύγουμε. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι να ράξουμε. Πριν επιστρέψουμε σπίτι, κάνουμε μια μικρή στάση να δούμε τον Αγκώνα, το χωριό που μένουμε. Αυτό είναι το πιο κεντρικό σημείο του χωριού, η πλατεία με την εκκλησία και το κτίριο της κοινότητας. Το χωριό πριν το σεισμό ήταν πιο ψηλά, εκεί που είναι η μεγάλη εκκλησία. Όταν έγινε ο σεισμός, πέσαν τα σπίτια που ήταν εκεί ψηλά, αλλά έμεινε όρθια η εκκλησία, δεν έπεσε. Το χωριό μεταφέρθηκε πιο κάτω, τα καινούργια σπίτια κυρίως χτίστηκαν εδώ πέρα που είναι τώρα ο δρόμος και φτιάξαν και μια καινούργια μικρή εκκλησία. Εδώ είναι ένα πολύ καλό μέρος για να μένεις αν θες να εξερευνήσεις την Κεφαλονιά. Είσαι μισή ώρα από Αργοστόλη, μισή ώρα από Φυσκάρδο, μισή ώρα από Σάμι και μισή ώρα από Λιξούρι. Έχει και ένα mini market εδώ, πάμε να ψωνίσουμε τίποτα. Γεια σας! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Καλό, καλά, αγόρι μου! Ωραία! Πάμε τώρα σπίτι! Κάπου εδώ, το πρώτο μας επεισόδιο στην Κεφαλονιά φτάνει στο τέλος του. Στο επόμενο, θα δούμε τις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού. Θα πάμε στο Λιξούρι και τη γύρω περιοχή στην ομώνυμη Χερσόνησο, θα επισκεφθούμε τη Σάμι με τα εντυπωσιακά της σπήλαια και θα εξερευνήσουμε το γραφικό χωριό της Άσου με το επιβλητικό της κάστρο. Θα πάμε όμως και Αγία Κυριακή, αλλά θα φτάσουμε και σχεδόν στο νοτιότερο σημείο του νησιού. Αλλά όλα αυτά την επόμενη φορά. Για την ώρα, πείτε μας τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο, προτείνετε μας κι άλλους προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μπείτε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, αλλά επίσης ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας HappyTravelerGR. Για την ώρα σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!